Μαζί μας ο Υφυπουργός Παιδείας, κύριος Άγγελος Συρίγος. Καλημέρα σας, κύριε Συρίγο. Καλημέρα, κύριε Πορτοσάλη. Καλά Χριστούγεννα, εύχομαι. Χρόνια πολλά. Αμήν. Να είμαστε καλά. Σήμερα στην εφημερίδα Στα Νέα βλέπω 5 σημεία παρεμβάσεις στους μπλε φακέλους. Πράσινο φως του Μαξίμου για το νέο πακέτο μεταρρυθμίσεων. Σήμερα θα συζητηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ένα από τα θέματα. Μάλλον, τα θέματα είναι νέα ελληνική αστυνομία, ψηφιακή υγεία, επιτελικό κράτος νούμερο 2, νέο ασφαλιστικό και έρχομαι σε εσάς, νέο πλαίσιο στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δύο γραμμές σας παρακαλώ επ' αυτού. Δύο είναι οι στόχοι, οι βασικοί στόχοι. Ο πρώτος είναι πώς θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε πίσω στην Ελλάδα αυτούς οι οποίοι έχουν φύγει όλα αυτά τα χρόνια στο εξωτερικό, νέους επιστήμονες, ικανούς επιστήμονες, να δημιουργήσουμε γέφυρες επιστροφής. Και ο δεύτερος στόχος είναι πώς θα μπορέσουμε να καταστήσουμε τα πανεπιστήμια μας διεθνώς πιο ισχυρά, είτε με αξιολογήσεις, οι οποίες γίνονται στα πανεπιστήμια εδώ και 10 χρόνια, να το πούμε αυτό το πράγμα, είτε με ξενόγλωσσα προγράμματα, είτε με συνεργασίες με ξένα πανεπιστήμια, και σε αυτό θα παίξει σημαντικότατο ρόλο το θέμα της εκλογής καθηγητών, της διαφάνειας στον τρόπο εκλογής καθηγητών. Μάλιστα. Εκεί έχουμε πρόβλημα. Εξηγήστε το να το καταλάβουμε. Να εξηγήσω. Ναι. Πώς γίνεται τώρα, τι θέλετε να κάνετε εσείς? Σε γενικές γραμμές οι διαδικασίες είναι σωστές και καθαρές. Δηλαδή εκείνοι οι οποίοι επιλέγονται είναι πρόσωπα υψηλού κύρους και με υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, δυστυχώς αρκετά συχνές, στις οποίες διαπιστώνονται φαινόμενα κυρίως ευνοιοκρατίας. Δηλαδή άτομα τα οποία δεν έχουν τα απαραίτητα μορφωτικά προσόντα, ακαδημαϊκά προσόντα, επιλέγονται έναντι άλλων διότι γνωρίζονται με τους καθηγητές οι οποίοι τους επιλέγουν. Αυτό μπορεί να γίνει με διαφόρους τρόπους. Ένας από τους τρόπους, παραδείγματι, είναι οι φωτογραφικές προκηρύξεις θέσεων. Δεν είναι μία θέση γενική, για παράδειγμα η ιστορία του 19ου αιώνα, αλλά σου λέει, τυχαίο το παράδειγμα, η ιστορία του 19ου αιώνα με έμφαση στις σχέσεις Πολωνίας-Βουλγαρίας, το οποίο φωτογραφίζει κάποιο σημείο. Που έχει εξειδικευτεί και έχει κάνει μια εργασία πάνω σε αυτό. Ακριβώς. Ή ένα διδακτορικό, εν πάση περιπτώσει. Ακριβώς. Οπότε αυτό είναι βασικός παράγοντας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Υπάρχει οικογενειοκρατία και υπάρχει και σε κάποιες περιπτώσεις, πολύ πιο σπάνια πλέον, αλλά υπάρχει κομματοκρατία. Δηλαδή για να μπει κάποιος σε κάποια τμήματα. Η ψηφοφορία συμμετεχών των καθηγητών αποτρέπει την οικογενειοκρατία, μάλλον απέτρεψε όλα αυτά τα χρόνια την οικογενειοκρατία και την κομματοκρατία, κύριε Συρίγο? Τα περιόρισε. Δεν τα έχει αποτρέψει εντελώς. Ναι. Και γι' αυτό συζητάμε τι μεθόδους μπορούμε να πάρουμε. Στο εξωτερικό, πώς προσλαμβάνεται ένα πανεπιστήμιο, προσλαμβάνει έναν καθηγητή ή μια καθηγήτρια? Εξαρτάται από τις χώρες. Στην Αγγλία, παραδείγματι. Αυτά τα παλιά, κλασικά, βαριά πανεπιστήμια, τα προηγμένα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτά τα παλιά ριζωμένα της Ευρώπης, της Δυτικής Ευρώπης. Πώς προσλαμβάνουν τους καθηγητές? Αν πάρουμε, σας δώσω το παράδειγμα του Cambridge, που το ξέρω πρώτο χέρι. Συνήθως εκεί πέρα προκηρύσσονται θέσεις όταν υπάρχουν τα χρήματα. Τα χρήματα προέρχονται από δωρεές ή από κατατίθεται ένα ποσό το οποίο επενδύεται και από τους στόχους που αποφέρει, από το κέρδος που αποφέρει, πληρώνονται αυτές οι θέσεις. Σπανίως βλέπουμε... Δεν είναι κρατική ενίσχυση εκεί? Εδώ και πολλά χρόνια έχει σταματήσει η κρατική ενίσχυση στα περισσότερα από αυτά τα πανεπιστήμια. Είναι εντελώς ανταγωνιστικά, εν αντιθέσει προς τα πανεπιστήμια στην Ευρώπη, στην υπηρετική Ευρώπη, όπου υπάρχει ακόμη κρατική ενίσχυση και μάλιστα ισχυρότατη. Μάλιστα. Η οποία κρατική ενίσχυση φέρνει και τα παρεπόμενα της, δηλαδή την κομματοκρατία? Όχι. Υποθάλπη την οικογενειοκρατία? Όχι, δεν σχετίζεται. Η οικογενειοκρατία σχετίζεται με συγκεκριμένες επιστήμες στις οποίες υπάρχει υψηλό οικονομικό όφελος. Και υπάρχει λόγος να ακολουθήσει το παιδί το επάγγελμα του μπαμπά. Οπότε σπρώχνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι η ευνοιοκρατία. Δηλαδή, εκείνος που γνωρίζω θα επιλεγεί. Αν είναι ικανός, βέβαια, ο γόνος, δεν θα του στερήσουμε τη δυνατότητα να συνεχίσει. Αν είναι ικανός, δηλαδή, αν αξιολογηθεί και είναι ικανός. Έχετε απόλυτο δίκιο.
υπάρχουν άτομα τα οποία είναι εξαιρετικά ικανά, μπορώ να πω ξεπερνάνε και τους γονείς. Το θέμα είναι αν γίνεται σωστή αξιολόγηση. Ναι, γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν τέτοια μέτρα και σταθμά τα οποία να επιτρέπουν να επιλεγεί ο σωστός σε οποιαδήποτε περίπτωση. Ναι. Κρίνοντας από τα αποσπασματικά είναι η αλήθεια μηνύματα που παίρνω, βλέπω ανάγλυφα μπροστά μου αυτό που λέμε. Όλοι είμαστε υπέρ των μεταρρυθμίσεων και να βάλουμε το κράτος μας να λειτουργεί, αλλά αρκεί να μην είμαστε εμείς που θα είμαστε στη λειτουργία. Δηλαδή, τώρα πήρα ένα μήνυμα, μου λέει για τον Χατζηδάκη, για τον κύριο Χατζηδάκη. Ο πιο υπερτιμημένος συντηρητικός υπουργός που παριστάνει τον εξυγχρονιστή. Όλο αυτό καταλήγει. Όλο αυτό καταλήγει. Λες και προσπαθεί να κάνει συμπαθή τον ΣΥΡΙΖΑ. Η ανάκληση των αδειών στον ΕΦΚΑ. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Η ανάκληση των αδειών στον ΕΦΚΑ στην προσπάθειά του ο κύριος Χατζηδάκης να βάλει τον ΕΦΚΑ να δουλέψει, είπε δεν θα έχουμε αυτές τις άδειες όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό τον έχει καταστήσει αντιπαθή αμέσως στο προσωπικό του ΕΦΚΑ. Φαντάζομαι ότι αυτό μετράει στην κοινή γνώμη. Φαντάζομαι. Τι να σας πω, φαντάζομαι. Δεν θέλω. Στην Ελλάδα, επειδή ακούω πολλή φαμφαρονία υπέρ των μεταρρυθμίσεων και των αλλαγών και διάφορα τέτοια, όταν έρθει η ώρα που είσαι εσύ αυτός που θα δουλέψει στο σύστημα, τότε αρχίζει αμέσως τη μαρτυρία. Ιστορικό είναι ο κύριος Συρίγος. Ο Κωστής Χατζηδάκης πάντως έχει αποδείξει τον τελευταίο καιρό ειδικά ότι ασχολείται με εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις. Υπενθυμίζω την τραγική κατάσταση που ανέλαβε όταν βρήκε τη ΔΕΗ. Και πώς την έβγαλε από αυτή την τραγική κατάσταση και τώρα έχει πάει στον άλλο στάβλο του Αυγία. Ναι, και έχει βουτήξει με τα χέρια μέσα. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, υφυπουργός παιδείας. Κύριε υφυπουργέ, τι κάνουμε με αυτόν τον περίφημο νόμο με την αστυνομία στα πανεπιστήμια? Μήπως κρίνεται ότι αυτός ο νόμος δεν ήταν ένας σωστός νόμος και πάτε σιγά σιγά να τον κρύψετε? Έχουν δημιουργηθεί εντυπώσεις από την καθυστέρηση στην εφαρμογή του, οι οποίες όμως δεν οφείλονται σε κυβερνητική επιλογή. Αυτό το λέω κατηγορηματικά. Το πρώτο πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι η επιλογή των ατόμων των 401 ειδικών φρουρών, οι οποίοι θα στελεχώσουν τις ομάδες προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, όπου υπήρξαν πάρα πολλές ενστάσεις ενώπιον του ΑΣΕΠ, γιατί είναι διαδικασία ΑΣΕΠ, οι οποίες για να ολοκληρωθούν. Έτυχε να είναι και το 15 Αύγουστο το καλοκαίρι, ολοκληρώθηκαν κάποια στιγμή τέλη Σεπτεμβρίου. Ακολούθως πρέπει να εκδοθεί ένα προεδρικό διάταγμα. Το προεδρικό διάταγμα υποχρεωτικώς περνάει από τον προηγούμενο νομικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όλα αυτά για να γίνει τι πράγμα, όλη αυτή η διαδικασία? Για να μπορέσουν να μπουν μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους οι ειδικοί. Αυτή η άοπλη πανεπιστημιακή αστυνομία, η οποία προβλέπεται στο νόμο 4777. Που θα φοράει μια στολή και θα έχει τον τίτλο αστυνομία. Αστυνομία θα λέγεται. Τώρα τι ακριβώς θα φοράει και αυτά δεν ξέρω. Όχι, γιατί είναι... η στολή πάντα μπορεί να προκαλέσει τον τάβρο με αυτή την έννοια. Στολή θα φοράει. Ναι. Τώρα θα φοράει ειδική στολή ξεχωριστή από τον άλλον αστυνομικό, αυτό δεν το ξέρω. Αυτό είναι θέμα της αστυνομίας. Ναι. Για να περάσει το προεδρικό διάταγμα όμως, πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτή τη στιγμή το θέμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκκρεμούν τρεις προσφυγές εναντίον του συγκεκριμένου νόμου. Από ποιους? Από πολίτες, από πανεπιστημιακούς. Μάλιστα. Είναι δικαίωμά τους, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα από αυτού. Άρα εξετάζει τον νόμος. Οπότε εξετάζει τον νόμος. Επομένως, το ένα παρασύρει το άλλο. Δεν μπορεί να εξεταστεί το προεδρικό διάταγμα αν δεν έχει εξετάσει πρώτα το Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο. Οπότε θα το κάνει, πιστεύω, το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά επειδή δικαστήριο είναι αυτό, κανένας δεν μπορεί να ξέρει πότε θα ολοκληρωθεί. Η κυβέρνηση μήπως θέλει να ρίξει εσείς, δηλαδή να ρίξετε την ευθύνη στους Πριτάνης, δηλαδή στο Πριτανικό Συμβούλιο, να πάρουν εκείνη την απόφαση, γιατί κάπου είδα ότι ζητήθηκε από τα πανεπιστήμια να καταθέσουν ένα σχέδιο ασφάλειας. Αυτό και το μόνο πανεπιστήμιο που κατέθεσε σχέδιο ασφάλειας, όπως και από ό,τι καταλαβαίνω και το μόνο που κατέθεσε και την ανασυγκρότηση και αναδιοργάνωση τμήματων, είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών. Όχι, όχι, όχι. Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι γεγονός ότι είναι το μοναδικό το οποίο κατέθεσε σχέδιο για την επόμενη μέρα στον πανεπιστημιακό χάρτη της χώρας. Μάλιστα. Δεν σχετίζεται με θέματα ασφάλειας. Δηλαδή, διαπίστωσε ότι έχει τμήματα τα οποία έχουν πολύ μικρό αριθμό αποφύτων. Δηλαδή 2%. Δεν το έκανε άλλο πανεπιστήμιο. Αυτή δεν έλεγε. Δεν το έκανε άλλο πανεπιστήμιο. Ναι, το έκανε μόνο. Και είχε το θάρρος, ναι. Όλα τα πανεπιστήμια έχουν καταθέσει σχέδια ασφαλείας. Όλα τα πανεπιστήμια έχουν καταθέσει. Τι πρέπει να κάνουν, κάποια που ζητάμε
Είναι μια σειρά από πράγματα που ζητάει ο νόμος. Ζητάει, παραδείγματι, να υπάρχουν μονάδες ασφαλείας. Όλα τα πανεπιστήμια έχουν καταθέσει μονάδες ασφαλείας. Τώρα για τα σχέδια ασφαλείας, κάποια πανεπιστήμια λόγω μεγέθους δεν μπορούν να το κάνουν άμεσα, γιατί έχουν πάρα πολλά κτίρια. Αυτά έχουν ζητήσει παρατάσεις. Αλλά αυτό είναι κάτι λογικό. Αλλά όλα προχωρούν προς την κατεύθυνση της ασφάλειας. Άλλο η ασφάλεια και άλλο η αστυνομία. Άλλο η αστυνομία. Μάλιστα. Η ασφάλεια είναι θέμα το οποίο ανήκει στην αρμοδιότητα του Πανεπιστημίου. Η αστυνομία θα είναι εκεί μόνο. Ποιος αναλαμβάνει την ασφάλεια στο σχέδιο ασφάλειας των πανεπιστημίων? Τα πανεπιστήμια. Δεν εμπλέκεται. Ιδιωτικές δηλαδή. Ή ιδιωτική εταιρεία. Όποιος θέλει το πανεπιστήμιο. Μπορεί να είναι υπάλληλο του πανεπιστημίου, μπορεί να είναι ιδιωτική εταιρεία. Και να διονύζεται η παλιά κατάσταση ή μάλλον η κατάσταση που ξέρουμε ως τώρα. Όχι απαραίτητος. Σας λέω την εικόνα που είχα πριν από μερικές μέρες που επισκέφθηκα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στην είσοδο υπήρχαν σεκιουριτάδες, όπως λέμε, οι οποίοι έλεγχαν την είσοδο των αυτοκινήτων, των προσώπων. Πήγα στο κτίριο διοικήσεως, με σταμάτησαν στην είσοδο, έλεγξαν τα στοιχεία μου και μετά ανέβηκα πάνω. Θέλω να είναι ήδη όμως που ήταν και όταν έγινε η ιστορία που είπαμε με εκείνο το παιχνίδι του επιτραπέζιου που έπαιζαν σε ένα χώρο του Πανεπιστημίου και δέχτηκαν την επίθεση κουκουλοφόρων. Αυτό το περιστατικό έγινε 10 το βράδυ. Ναι. Μιλάμε για έναν τεράστιο αχανή χώρο στον οποίο έγινε αυτό το περιστατικό. Κακώς έγινε αυτό το περιστατικό, προφανώς. Το παρακολουθούμε, το παρακολουθεί και η αστυνομία. Χρειάζεται καλύτερη συνεργασία κάθε φορά των θυμάτων με την αστυνομία. Υπάρχει μία αντίληψη ότι μπορεί η αστυνομία να μην μπει μέσα. Διευκρινίζω ότι η αστυνομία πάντα μπαίνει μέσα. Και εδώ να πω το βασικό για όλη αυτή την ιστορία με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Ασχέτως του πότε θα λειτουργήσει η πανεπιστημιακή αστυνομία, όποτε υπάρχει πρόβλημα μέσα στο πανεπιστήμιο ποινικής φύσεως, η αστυνομία παρεμβαίνει. Μπαίνει κανονικά μέσα στο πανεπιστήμιο, κάνει τις ερευνές της, βοηθάει τα θύματα όταν υπάρξουν. Αυτό είναι κανόνας, κάτι που δεν συνέβαινε πριν από 2 χρόνια. Ναι. Μπαίνει στην ώρα της αστυνομία, μπαίνει στον χρόνο, το αποτρέπει δηλαδή ή έρχεται κατόπιν του συμβάντος. Στην περίπτωση του συμβάντος βίας δηλαδή, έτσι, όχι απλώς ενός συμβάντος, κατόπιν της εκδήλωσης βίας. Να πάρουμε το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης. Ναι. Ενημέρωσαν ή το άλλο που είχε γίνει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο το φθινόπωρο, ενώ προσφάτως προς τον Οκτώβριο εκεί στην Πατησίων. Η αστυνομία ενημερώθηκε 11 και 3 και 11 και 4 υπήρξε περιπολικό της αστυνομίας που υπήρχε στο χώρο του Πανεπιστημίου. Και μετά υπήρξε και έλεγχος μέσα στο Πανεπιστήμιο, αμέσως μετά από το περιστατικό. Στο άλλο περιστατικό που αναφέρεται. Δηλαδή είχε ήδη εκδηλωθεί βία. Δηλαδή. Αυτοί που συμμετείχαν στο παιχνίδι έζησαν τη βία του να αποκλειστούν από κουκουλοφόρους. Εάν μπορούν, αντιλαμβάνομαι ότι το θέμα είναι να μην μπουν οι κουκουλοφόροι μέσα. Μιλάμε για τεράστιους χώρους όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο οποίο είναι δύσκολο να μπορείς να προσέχεις τα πάντα. Είναι σαν να μου λέτε ότι δεν θέλω να γίνεται στο κέντρο της Αθήνας, δεν θέλω να γίνεται κάποιο περιστατικό βίας. Δεν είναι το ίδιο πράγμα όμως. Το ζήτημα είναι να εποπτεύεται. Το ζήτημα είναι να εποπτεύεται σωστά και όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να παρεμβαίνει η αστυνομία. Στην προκειμένη περίπτωση. Η εσωτερική αστυνομία δεν θα επόπτευε επακριβώς τον πανεπιστημιακό περιβάλλοντα χώρο και τον πανεπιστημιακό των κτηρίων χώρο? Για τόσο μεγάλα κτίρια θα το εποπτεύει, αλλά είναι τεράστιος ο χώρος για να μπορεί να βρίσκεται παντού. Και θα έχει μια αντίστοιχη δύναμη, φαντάζομαι, η αστυνομία του πανεπιστημίου. Ας έχουμε κατά νου ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια τεράστια δύναμη που να βρίσκεται στους χώρους του Πανεπιστημίου. Το ζήτημα είναι άμεση καταγγελία και αμέσως παρεμβαίνει η αστυνομία. Ναι, αλλά δεν αποτρέπουμε τη βία όμως. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνω εγώ που λέει το κοινό ή που λένε οι συμπολίτες μας και λέμε όλοι είναι πώς θα αποτραπεί η βία. Καθόλου βία. Τίποτα. Ναι. Θες να πεις το ποίημά σου. Ανέβα πάνω σε ένα βάθρο και πες το ποίημα σου. Ας ακούσει κάποιος, λέει καλώς. Μην πας με το ζόρι να απαιτήσεις, δηλαδή μην πας να διακόψεις το μάθημα για να ακούσουμε το ποίημά σου. Όποιο ποίημα είναι αυτό. Τα περιστατικά βίας που έχουμε. Θίγω τα ποίηματα, ζητώ συγγνώμη, να ακούσουμε την ιδεολογική σου τοποθέτηση. Ζητώ συγγνώμη για από τους ανθρώπους που ασχολούνται. Την ιδεολογική τοποθέτηση, ας τη λένε όσο θέλουν. Μπράβο, και όποτε θέλουν. Αλλά χωρίς βία, χωρίς άσκηση βίας. Δηλαδή δεν θα σταματήσουν το μάθημά σας, κύριε καθηγητά, κύριε Συρίγο, για να ακούσουμε την ιδεολογική αντίληψη οποιοδήποτε ανθρώπου. Τα περιστατικά βίας που έχουμε από την αρχή του εξαμήνου, από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα, είναι ελαχιστότατα. Εκείνο το επιδιωκόμενο να μην υπάρχουν καθόλου. Ναι. Αλλά όταν λέμε ελαχιστότατα, εκεί που είχαμε 3-4 περιστατικά την εβδομάδα, τώρα έχουμε συνολικά λιγότερα από 6-7 περιστατικά σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ο λόγος είναι ότι
έχουν αντιμετωπιστεί τα περισσότερα από τα στέκια που υπήρχαν μέσα. Οι πανεπιστημιακές αρχές τα έχουν αδειάσει. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε διότι τα συγκεκριμένα άτομα πήγαν να παίξουν αυτό το παιχνίδι τους δίπλα από το στέκι του βιοχημικού, το οποίο, του βιολογικού, το οποίο πρόκειται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να γίνει βιβλιοθήκη για τους φοιτητές του βιολογικού και του χημικού, και προφανώς μέσα στο θολωμένο τους μυαλό αυτοί που ήταν εκεί πέρα τους συνέδεσαν. Μάλιστα. Με τις κινήσεις που γίνονταν. Τώρα για το άλλο περιστατικό που αναφερθήκατε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, αν δεν κάνω λάθος, η ενημέρωση της αστυνομίας έγινε τουλάχιστον μισή ώρα μετά το περιστατικό. Επαναλαμβάνω ότι το κρίσιμο σημείο είναι άμεση, ναι, και ταχεία. Πρέπει να κάνω διάλειμμα. Κρίνω όμως, μας περιμένει και η κυρία Μαριλένα Γρηγορίου, είναι καθηγήτρια μοριακής αναπτυξιακής βιολογίας από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, και θέλω να ακούσουμε, έναν καθηγητή από ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο, να δούμε αν αντιστοίχως τα δεδομένα είναι τα ίδια με ένα πανεπιστήμιο κέντρο όπως είναι η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη. Την Αθήνα τα χαρακτηριστικά είναι αλλιώς, είναι διαφορετικά. Εδώ εντοπίζονται στην, ναι, Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, τίποτα, σε συγκεκριμένα πανεπιστήμια. Αλλά η τελευταία μου ερώτηση προς εσάς, κύριε Συρίγο, είναι η εξής. Αν καταλαβαίνω καλά, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια διάθεση στην κυβέρνηση, από εσάς δηλαδή, το Υπουργείο Παιδείας, να πάει το πράγμα πιο χαμηλά σε σχέση με την αστυνομία, δηλαδή να μην προκαλεί η πανεπιστημιακή αστυνομία και τα προβλήματα όταν παρουσιάζονται να λύνονται με την κανονική αστυνομία. Η πανεπιστημιακή αστυνομία. Έτσι ώστε να μην ερεθιστεί ούτε το πανεπιστήμιο, ούτε ο εξωπανεπιστημιακός, ξέρω εγώ, οτιδήποτε είναι αυτός, εκφραστής βίας. Η πανεπιστημιακή αστυνομία θα εισέλθει στους πανεπιστημιακούς χώρους όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Η καθυστέρησή της δεν είναι κυβερνητική επιλογή. Μέχρι τότε η αστυνομία παρεμβαίνει και μετά από την είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας, η κανονική αστυνομία θα μπορεί να παρεμβεί όποτε χρειάζεται. Δεν θα μείνει ανενεργός ο νόμος, δηλαδή, τον οποίο ψήφισε η κυβέρνηση. Γιατί δίνεται με αλφα γιώταν ένα εσάς. Δεν είναι κυβερνητική επιλογή η καθυστέρηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν ήταν κυβερνητική επιτροπή η καθυστέρηση στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, που είναι ανεξάρτητη αρχή. Είναι δυστυχώς ή ευτυχώς. Η κυβέρνηση, όχι, ευτυχώς η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρεμβαίνει ούτε σε ανεξάρτητες αρχές, ούτε στο δικαστήριο. Η κυρία Μαριλένα Γρηγορίου, καθηγήτρια μοριακής αναπτυξιακής βιολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Καλημέρα σας, κυρία Γρηγορίου, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Κορτοσάλτε, ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι και πολύ ενδιαφέρον το θέμα σήμερα. Δεσμεύομαι βέβαια ότι θα έχετε σε επόμενή μας συνάντηση χρόνο να αναπτύξετε τις απόψεις σας. Αλλά μια σύντομη παρέμβαση σας παρακαλώ πολύ. Έχετε εσείς αντιστοίχως τέτοια ζητήματα ή στα περιφερειακά πανεπιστήμια τα πράγματα είναι καλύτερα, πολύ καλύτερα? Σίγουρα στην Αλεξανδρούπολη που βρίσκομαι εγώ εδώ και 15 χρόνια τα πράγματα είναι πολύ 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 καλύτερα. Για μας δεν αποτελεί πρόβλημα, κανένα πρόβλημα δεν έχουμε σε σχέση με τα παιδιά ή με περιστατικά βίας. Ναι, ή με την καθαριότητα του χώρου, φαντάζομαι, με τα συνθήματα στους τοίχους ή όχι? Όχι, δεν έχουμε το κτίριό μας. Η Πανεπιστημίου Πολύ της Αλεξανδρούπολης βρίσκεται έξω από την πόλη, τα κτίρια είναι καινούργια. Καθώς μετακομίσαμε εκεί πέρα, έγινε μια πολύ μεγάλη συστηματική προσπάθεια από τους συναδέλφους όλους και από τη φοιτητική κοινότητα τα κτίρια να μείνουν καθαρά. Μάλιστα. Έτσι είμαστε εκεί 11 χρόνια και τα κτίρια είναι ολοκάθαρα. Ναι, συμβάλλατε και εσείς όμως η πανεπιστημιακή κοινότητα να εμφυσίσετε στους φοιτητές και στις φοιτήτριές σας ότι δεν μουντζουρώνετε τους τοίχους? Ναι, συμβάλαμε για περίπου ένα δίμηνο, τρίμηνο, βγάζαμε έξω και μαζεύαμε όλα τα τραπεζάκια των φοιτητικών παρατάξεων. Πετάξαμε οτιδήποτε έφερναν το οποίο μπορούσε να βρωμίσει το χώρο. Φέραμε ειδικά πλαίσια για να μπορούν να βάζουν τις ανακοινώσεις τους, να κολλάνε αφίσες όταν θέλουν και έχουν κάποια εκδήλωση. Και προσπαθήσαμε πάρα πολύ έτσι ώστε να καταλάβουν ότι βρωμίζοντας τους τοίχους δεν αλλάζει τίποτα, παρά μόνο φτιάχνουν ένα πολύ κακό περιβάλλον για τους ίδιους πρώτα απ' όλα, αλλά και φυσικά και για μας. Και νομίζω ότι έχει καλλιεργηθεί μια κουλτούρα που πλέον δεν χρειάζεται εμείς να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή εμείς κάναμε πάρα πολλά πράγματα στην αρχή για να αλλάξει η κατάσταση, έτσι να μην γίνουν οι τοίχοι μας όλοι χάλια όπως το προηγούμενο κτίριο που είμαστε. Αλλά τώρα το μόνο που χρειάζεται είναι πού και πού να κάνουμε κάποια παρατήρηση ή να ξεκολλήσουμε κάτι
το οποίο βρίσκεται έξω από τα πλαίσια στα οποία μπορούν να αναρτούν όλοι ό,τι θέλουν, κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες... Μου δίνουν πολύ χαρά αυτά που ακούω και θα στην εβδομάδα αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά, κυρία Γρηγορίου, θα σας καλέσω να έχουμε μια εκτενέστερη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλά Χριστούγεννα, σας εύχομαι καλή Πρωτοχρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ από την Αλεξανδρούπολη, κυρία Γρηγορίου. Κύριε... Το πρόβλημα εντοπίζεται. Συρίγο, σας ευχαριστώ. Το ορίστε. Πρόβλημα εντοπίζεται στα πανεπιστήμια της Αθήνας και όχι σε όλα. Σε κάποια κτίρια του ΕΚΠΑ, όχι στο ΕΚΠΑ ολόκληρο, στο Μετσόβιο, στο ΟΠΑ παλαιότερα, αν και θεωρώ ότι έχει καθαρίσει κατάσταση εκεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λίγο στο Γεωπονικό και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Καλή χρονιά. Καλημέρα σας.